Θέλετε να σας το γεμίσω όλο? Ναι, γεμίστε μου το, ναι. Ελάτε, ελάτε. Κότα μου, μην είδαμε σκέλη, πώς έρχομαι, μάνα μου. Κούκλα μου, πουλαλιολός, με στενοχωρκέσαι, να νιώθεις τυχερή που ο Παυλής, ένας άνθρωπος ξυλιμένος, ξυμαρισμένος, ανεπρόκοπος, δεν είναι ο πατέρας σου. Τι θα κάνω τώρα? Είμαι σίγουρη ότι ο πατέρας σου θα είναι ένα πολύ καλό πλάσμα, που έχει και την ίδια μύτη μαζί σου και κάπου αλλού, αλλού, μακριά που δάμε θα βρίσκεται και θα σε περιμένει. Μόνο σας φραγωγεύω. Ευχαριστώ, κυρία Δούλα. Τίποτε, κούκλα. Σίλβια μου, να πάει στο καλό. Δεν σέμερε, ρε, ρε, που μάλλον ότι κάπου είναι λάθος. Τι να σου πω. Τρομάζω και φοβάμαι. Σας αγαπώ. Κοντά σου παρήσαμε. Μένω εδώ. Όλο το βράδυ να χαϊδεύω το κορμί σου. Η χειροφόντα, η ζωή μου με στα κύματα. Μένω εδώ γιατί τα όνειρα τα έκανα μαζί σου. Δίνοντας λύσεις στα μεγάλα μας προβλήματα. Μα για φαντάζου όλα ρούχα μου να λείπουν απ' τα χινιά σου. Μα για φαντάζου δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου. Αχ, παπάκι μου. Αχ, γαούρος πορούα μου. Θέλω να μείνεις να με για πάντα. Θα αναλάβω όλες τις ευθύνες που μου αναλογούν. Μα που έγινε ρε παιδιά, πέτε μου και εμένα. Ε, talk to me, Ολάν. Καλέ ρε, σάμπανε σου. Τώρα κι εγώ τρυφερή συνείδηση με την κόρη μου. Λοιπόν, κούκλα, Σίλβια μου, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, καλώς όρισες στην οικογένειά μας. Εμένα μπορείς να με λαλείς μάνα, μητέρα, μαμά ή μάμη. Ευχαριστώ, κυρία Δούλα. Να ξέρεις, Σίλβια μου, ότι εμείς είμαστε ανθρώποι φτωχοί. Η οικονομία του σπιτιού μας, ειδικά το δεύτερο εξάμηνο του 16, παρουσίασε ύφεση και το ταμείο μας αυτήν την περίοδο παρουσιάζει έλλειμμα. Δεν έχετε λεφτά? Λέω και σου αμέσως, τα cash όλους σου δαμε. Ο πατέρας σου είναι πλούσιος άνθρωπος και ψυχή, αλλά ευτυχώς την πούγκα. Να ξέρεις όμως ότι άμα θέλεις να βοηθείς και να συνεισφέρεις και εσύ, εγώ δεν θα πω στο παιδί μου. Παυλή, Αντράπουλη, δεν είναι το μόνο σου παιδί. Κούκλα, Σίλβια μου, να ξέρεις ότι έχεις ακόμα έναν αδελφό, τον Παυλάκη μας. Αλλά ο καμπανόγαρος μας είναι λίγο εξήκηνα, αφού για να καταλάβεις έκαμε τρεις μήνες να μιλήσει. Είχε πρόβλημα στο ρετυρέ του, κατά βάθος είναι καλό παιδί όμως. Και πού είναι ο Παυλάκης τώρα? Ο Παυλάκης μας είναι κάμπινγκ στην Αμερική με υποτροφία. Όχι ακριβώς. Είναι έτσι που μου είπες, Παυλή? Όχι ακριβώς. Το κάμπινγκ στην Αμερική με οθό έχουν μεγάλη διαφορά. Να που θέλεις να πεις? Άι το φλου. Έξι μαρισμένε. Που έστειλε στο γιο μου? Απάντα μου ρε, που έπεψε στο γιο μου? Που έπεψε στο σπλάχνο μου ρε ξυμαρισμένε? Πάμε να εφεκτιήσω όλα. Η Νάσια κάνει ένα με άλλο πείραμα. Πιάνει ανθρώπου και βαώνει του μέσα πλαστικές μάπες θερμοκήπια και αναντέξουνε να τους εστείλει στον Άρη. Ναι, σκέμασα δεν μπορεί να σου πει ο πείραμας. Ρε αθεόφοβε. Έκαμε στο σπλάχνο μου πειραματόζω και έστειλες το στον Άρη. Μα η Ολάν είναι και στον Άρη που έστειλα. Έστειλα λάσκα και κάνει πράκτη. Και δηλαδή τώρα που μιλούμε, το μωρό μου εμβαούμενο μέσα σε μια μάπα. Και τι τρώει εκεί μέσα, ένα ρέψι. Τρώει καλά,
e με τρεις γενέτες φοβάμαι ότι είμαι σαν στην πεντάστερη της θερμοκοιτίδας. Θα σε σκοτάσω, ρε! Θα σε σκοτάσω, ρε! Ρα, αν αντέξει, ένα γινούμε με λύρες. Μα αντιλαμβάνεσαι να έχουμε γιο αστροναύτη. Ναι, α! Άλλος του ως. Τότες ποιος εμπώνε. Πώς θες ξημαρίσεις, έκαμε τρέξει ξημαριζίνε. Είμαι επεμπάμενος του Σαββίτου Σπεκτάκιουλα. Ο Μάστρος θέλησε. Και θέλησε πολλά. Να του πεις και εγώ δεν το θέλω. Αν πεις, η σχέση μας τελείωσε από καιρό. Παύλη. Γεια σας κύριε Σάβα Σπεκτάκιουλα, χαίρομαι που σας γνωρίζω. Σήμερα που ξύπνησα, αποφάσισα να κάνω έναν καλό. Πολλά καλά να κάνετε. Δώστε μου 1,000 ευρώ και ρίξτε τα στο γυαλό. Αποφάσισα να σου δω μια δουλειά να αποσχολήσω και εσύ λίγο. Δεν το έχω, κύριε Σπεκτάκιουλαρ. Δεν έχω τις απαραίτητες ακαδημαϊκές γνώσεις για να κάνω διαχείριση λαθρεμπορίου αφορολόγητο τσιάρο. Θα σε κάνω πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας. Πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας. Μα είναι το ομάδα, της Ρεάλ Μαδρίτης. Πρόεδρος του Ατούλα Τσόρ. Πρόεδρος του Αετούλα Τσόρ. Εσέξι